Θέλω να σου μιλήσω για το bullying που γίνεται στα social media μέσω της εικόνας, μέσω εφαρμογών, μέσω Photoshop. Όχι, εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό. Γι' αυτό κάνω και βίντεο στα οποία είμαι άβαφη, είμαι απεριποίητη, είμαι στο σπίτι. Εντάξει, είναι λίγα, εννοείται είναι λίγα, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι να πουλάω τη βελτίωση της εικόνας σου, το πώς θα είσαι η καλύτερη όταν πας σε ένα χώρο, όταν πας στην εργασία σου, όταν πας σε μια εκδήλωση. Αυτό είναι η δουλειά μου, ναι, αλλά δεν θέλω ποτέ να δείχνω μόνο αυτό. Δεν θέλω ποτέ να πιστέψει ότι ο κόσμος με ακολουθεί, είμαι ψεύτικη. Όχι, δεν κάνω Photoshop. Εννοείται ότι κάνω μακιγιάζ και σίγουρα κάνω το καλύτερο μακιγιάζ για μένα, γιατί δεν θέλω να βγω χειρότερα. Αλλά αυτό που λένε όλοι όσοι με γνωρίζουν από κοντά είναι ότι δεν έχω διαφορά από κοντά και πολλές πελάτησες μου λένε ότι είμαι πιο ωραία από κοντά. Γιατί η αλήθεια είναι, όταν με δεις άβαφη, δείχνω μικρότερη, να τα λέμε και αυτά. Το μακιγιάζ σε μεγαλώνει. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην DAV που ξεκίνησε μία καινούργια καμπάνια, γιατί πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί για αυτό το ψεύτικο που ζουν η νεολαία, που ζουν όλα τα κορίτσια σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε όλοι και την πραγματική εικόνα. Δεν είναι στη ζωή μας εφικτό να είμαστε όλη μέρα περιποιημένες, τιαγμένες, θεές, και σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε και πολλά προβλήματα υγείας. Σίγουρα θα μεγαλώσουμε, είναι το πιο σίγουρο αυτό, όλοι θα μεγαλώσουμε, όλοι θα γεράσουμε, μακάρι να γεράσουμε, ευτυχία είναι αυτό, αλλά θα χαλάσει το δέρμα μας, θα χαλάσει το σώμα μας. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα όπως είναι η εφαρμογή. Όχι, μάλλον δεν θα είσαι ποτέ σαν την εφαρμογή του κινητού. Στην πραγματικότητα θα είσαι λίγο διαφορετική. Γι' αυτό πρέπει να συμβιβαστείς με αυτό. Πρέπει να το ζήσεις ζωντανό, πραγματικό, να μην ζεις σε εικονική πραγματικότητα. Δεν είμαστε καρτούν και ούτε είμαστε ηθοποιοί να έχουμε ένα ρόλο. Θέλω να είσαι προσεκτική με τα social media και θέλω να μου γράψεις και τη γνώμη στα σχόλια.